Είναι οικογενειάρχησα, είναι μάνα, είναι παρουσιάστρια, είναι η Βίκη Καγιά. Τι κάνεις, Τρισέ, Ευγενή μου, πόσο χαίρομαι που σε γνωρίζω. Πολύ συγκινούμε που σε βλέπουμε, ρε Βίκη μου. Σε ξέρω από 14 χρονών εκεί πέρα. Ξέρεις, αλήθεια είναι. Αχ, κορίτσι μου, τι κάνεις. Μαζί μεγαλώσαμε, Τρισέ, Ευγενή μου. Πάντα εσύ, μαζί μεγάλωσα. Δεν μεγάλωσα, ρε Βίκη μου, εγώ μεγάλωσα. Εντάξει. Εγώ γεννήθηκα μεγάλη. Γιατί είναι αυτό το κόνσεπτ, το βρήκε ο καθένα. Έχει κουραστεί γι' αυτό. Υπήρχε μια περίοδο τη ζωή σου που ήσουν πολύ δέσμια τη εμφάνιση. Δέσμια δεν ήμουν, αλλά αναγκαστικά όταν ήμουν πολύ πιο μικρή, που είχα πάθει μια μόλυνση στον κόσμο τη μόδα που λε κι εσύ. Α, ναι. Και είχα από τα πινέλα, ρε Βίκη, το παθαίνω κι εγώ. Από τα πινέλα, ρε παιδιά, είχα γίνει χάλια. Ναι. Τι να κάνω, δεν μπορούσα να δουλέψω. Τρισεύγενή μου, πάει ο μισθό. Και δεν είναι και 3,60. Δεν είναι και 3,60. Έχει τύχει τώρα να σκόψουν τα μαλλιά, ας πούμε, και να κλάψεις όπως γινόταν στο Next Model. Όχι, όχι. Από την αρχή της καριέρας μέχρι τώρα είχα κόκκινα, μαύρα με άσπρες ρίγες, πολύ ξανθά. Μαύρα με άσπρες ρίγες. Πιο κοντά. Σαν κάγκελα φυλακής δηλαδή. Ναι. Ακριβώς. Πάρα πολύ ξανθά, πάρα πολύ μελή, μακριά, πιο κοντά. Είχα τα πάντα. Τη γουλή δεν μου έτυχε να μου πούνε ποτέ. Γουλή θα έλεγε, ναι. Επειδή ήμουν σε μια αγορά που πήγαινα πάρα πολύ καλά με τα μαλλιά μου, έκανα πολλές καμπάνιες μαλλιών. Σαν μου κόβανε πολύ κοντά τα μαλλιά για κάτι, θα έπρεπε να πληρώσουν πάρα πολύ και θα είχαν όλες τις άλλες δουλειές. Άρα δεν γινότανε. Το ότι μίλαγες και είχες άποψη, σου εστίχησε καμιά φορά. Άποψη είχα μόνο εκεί που με έπαιρνε. Στη δουλειά ποτέ δεν είχα άποψη. Πώς θα με βάψουν, θα με δίζουν, θα με χτενίσουν, τι ώρα είναι, αν κουράστηκα δεν ξέρει ποτέ κανείς, αν πονάνε τα πόδια μου ή όχι. Εκεί στις καμπάνιες, παιδί μου, στη Νέα Υόρκη σε ένα καταγόγιο, σε έχουν μέχρι να έρθουν. Όχι καταγόγιο, όχι και καταγόγιο, τα πια στούντιος που φαίνεται ότι χάσουν ρίβερ από κάτω. Εκεί που προσγιώθηκε το αεροπλάνο, εκεί. Εγώ δεν τον είχα. Ναι, θα σε γίνει μου εκεί. Αχ, ωραία, πώς το Βίκη που μου βγαίνει. Από το Βασίλο. Από το Βασίλο. Πρωινό θα ξανακάνε να τα παρατήσει όλα για πάρα πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. 50 χιλιάρικα. Το μήνα. Το μήνα, ναι. Πα. Η μόδα είναι κάτι το οποίο είμαι εγώ. Δοκίμασα και άλλα πράγματα δεξιά και αριστερά τα οποία δεν με αφορούν και δεν μου πήγαν απαραίτητο που θα τα ήθελα. Αφού τώρα ξέρω και κάνω αυτό που θέλω, γιατί να τα αφήσω. Εσύ έχει πρόβλημα με την οικογένεια, πώ θα ντύσει τα παιδιά, πώ θα ντύσει τον άντρα σου. Μην μπουν τώρα αυτό ο άντρα τη καγιέρα μου, πώ είναι έτσι ντυμένο. Όχι. Καθόλου. Δηλαδή μπορεί να βγει ο Ηλίας και με τις πιτζάμες έξω, να πάει απέναντι στο περίπτερο. Με τις πιτζάμες δεν βγαίνει, αλλά κυκλοφορούμε γενικά στις ιδιωτικές μας στιγμές. Έχουμε κάτι φόρμες και κάτι αθλητικά. Δεν δίνομαστε και πάρα πολύ. Α, ούτε τους τσεκάρεις πριν βγουν. Για να σε τσεκάρω, σε σκανάρω. Όχι, δεν τους σκανάρω. Καλά, είσαι Μπιάνκα, μου φύγε. Θέλω να είναι ευχαριστημένοι όλοι με αυτό που είναι. Η Βίκη Κουλιανού είπε ότι εκείνη. Ποιον είπε, ρε παιδιά, τον Κριστιαν Ντιόρ. Ποιον? Τον Ιψελόρα. Την τζίμπαγε, ρε, με τις καρφίτσες. Και Ουγγαρό. Πολύ μόδες να μας τσιμπάνε. Γιατί ρε Βίκη! Για να σου εξηγήσω. Κομπλεξική είναι! Όχι, αγάπη μου γλυκιά, κάτσε να σου πω. Οι μοδίστρες. Τσιμπάτε ρε τα το μόδες. Οι μοδίστρες που κάνουν τα fittings και πάνω σου τα ρούχα. Λογικό να φύγει μια καρφιτσούλα. Έχει τύχει ρε παιδί μου τον Ηλία, του πάρει μια βράδυ να φύγει. Ρε Ηλία, φέρει ένα γλυκό να πούμε γιατί δεν μπορεί. Εννοείται. Εννοείται. Και ειδική παραγγελία. Εσένα δεν σου φέρω πρώτη σε έβγαινε ένα γλυκάκι. Τι σ' αρέσει, φράουλα με κρέμα. Αυτή τι. Μόνο τον καβατζίκι καλέσατε. Αχ, σε ξεχάσαμε τρεις έβγαινε, έχει δίκιο. Και τον Ιμανίδη και την Πόπα καλύτερη είναι και εμείς έχουμε Instagram. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Θα μας φέρετε. Να σου στείλω εγώ ρο σοκολατίτσα. Να τη φας την τέταρτη σοκολάτα. Με ποιον από τους κριτές που ήσασταν μαζί στο Next Top Model θα πήγαινε σαν Σαββατοκυριακό. Οι δυο σας όμως. Ναι. Σαββατοκυριακό. Με τον Πράτη. Το πράγμα, το κατάλαβα ότι ταιριάζει. Γιατί τα χορεύαμε στα μπαρ. Είναι χορευταρά σου και σκέφτεσαι πολύ ωραίο χορό. Χορεύει λίγο λες και θέλει να φέρει τη βροχή. Δεν είναι καταπληκτικό αυτό όμως. Ποιον θεωρείς τον καλύτερο, τον πιο ωραίο άντρα μοντέλο και γυναίκα. Θυμάμαι τον Μάνο τον Πανταζή που ήταν κούκλος. Τι κάνει ο Μάνος. Μου είπαν ότι ήταν πάρα πολύ καλά. Τον Αντώνη το Φραγκάκι. Αχ, τι κάνει ο Αντώνης. Καλά είναι. Κάνει γιόγκο ο Αντώνης. Κορίτσια. Υπήρχαν πάρα πολλά κορίτσια τότε. Υπήρχε η Φιλίπα Μάθιους, η Βίκη Κουλιανού, η Δήμητρα Κωστάκη, η Τζέννη Μπαλατσινού, σε εκείνη την γωνιά Μαρίνα η Πούπου, η Ευελίνα Παπαντονίου, η Κάτια Ζιγούλη που είναι ένα είδωλο, μια θεά. Ο καλύτερος σχεδιαστής Έλληνας, ποιος θέλει. Δεν υπάρχει καλύτερος, υπάρχουν καλύτεροι, πάρα πολύ καλύτεροι. Τι να πούμε για τον Ζούλια, για τους Ντεζόμ, για την Οσαλία Παρθένη, για τους Μυρό. Για τον Άγγελο Μπράτη. Χίλιοι άνθρωποι είναι. Το My Style Rocks το βλέπει. Καθόλου. Δεν σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει, όχι. Τι δεν σ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει γενικά όλη η προσέγγιση. Δεν μ' αρέσει. Αν εσύ τώρα έχεις μια μηχανή του χρόνου και γύριζες πίσω στα 14 και έβλεπε η Βίκη Καγιά, τη Βίκη Καγιά, τι θα της έλεγες. Δεν θα έπρεπε να έχεις αγχωθεί τόσο πολύ. Θα γινόντουσαν όλα μόνα τους, κούκλα μου. Γιατί τόσο άγχος. Βίκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Σε ευχαριστώ.